Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Fit Me Up by Riversong. Είμαστε η Αθηνά και η Βιργινία και είμαστε έτοιμες να καθίσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε, οπότε Βιργινία, πάμε, δώσ' το. Πάμε λοιπόν, καταρχάς να πούμε για το MacBook 2023 by 3Sense, το οποίο έρχεται και έχει ανακοινωθεί πλέον το line-up. Μπορούμε να το πούμε και σε εσάς, μερικά από τα ονόματα, μην τα χαλάσουμε. Έρχονται και άλλες πολλές εκπλήξεις τους ή άλλους, αλλά αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι θα έχουμε μαζί μας τον Απόν, τον FY, τη Ζόζεφιν, την Κίμη, τον Άντριου Λάμπρου, τη Λίλα, τη Μαρσό, την Κόνη Μεταξά, την Ήβια Δάμου, τη Δέσποινα Βανδύ, τον Πέτρο Ιακωβίδη, την Κατερίνα Λιόλιου, τον Δωρή Μαραντίνη, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Σάκη Ρουβά, την Ντάμτα και την Ελένη Φουρέιρα. Χαμός. Μπείτε λοιπόν στο madwalk.gr και κλείστε και εσείς μία θέση γιατί τα εισιτήρια τελειώνουν. Και είναι φυσικά, πολύ περιορισμένα. Να πούμε ότι σήμερα είναι και το kick-off party στην Πάτρα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι κάνουμε kick-off party σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα θα είμαστε στην Πάτρα, στο Distinto Mall και έχετε τη δυνατότητα να χορέψετε στο πιο fashionable vibe με τον DJ Grand Boys. Έχετε όμως και τη δυνατότητα για κάτι ακόμα να πάτε και να φωτογραφηθείτε στο publicity banner, να ανεβάσετε stories στο Instagram και να μπείτε στη διαδικασία κάνοντας tag το Matt κάτω παύλα TV και το 3Sense κάτω παύλα official, να μπείτε στην κλήρωση για να περπατήσετε στο catwalk του MacBook 2023 by 3Sense. Χαμός! Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι έχει έρθει η στιγμή να μας ανακοινώσει η Αθηνά ένα περίεργο άθλημα. Φυσικά. Να κάνω και μία συμπλήρωση. Στο πάρτι στο Distinto θα είναι και αμυγιάμι, παιδιά, χαμός. Λοιπόν, θέλω άθλημα που δεν φαντάζομαι. Και μπορώ να το πω κιόλας. Μπορώ να το πω κιόλας. Μπο τα όσοι. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι παραδοσιακό. Παίζεται από δόκιμους στην Εθνική Ακαδημία Άμυνας της Ιαπωνίας. Φαίνεται ότι είναι Ιαπωνικό, δεν έχει χάτι παράπονο νομίζω από τον τίτλο. Οι ομάδες είναι δύο και η κάθε μία έχει 150 παίκτες. Παιδιά, γίνεται χαμός, δείτε. Πανικός. Οι παίκτες χωρίζονται σε 75 αμυντικούς και 75 επιθετικούς. Οι αμυντικοί υπερασπίζονται τον πόλο της ομάδας, ενώ οι επιθετικοί προσπαθούν να φτάσουν στον πόλο της άλλης ομάδας. Νικήτρια είναι η ομάδα η οποία θα καταφέρει να χαμηλώσει τον πόλο της αντίπαλης ομάδας σε γωνία 30 μοιρών πριν η άλλη φτάσει στον άλλο στόχο. Πάντα χαμός. Νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέψαμε! Ενθουσιασμένες! Ενθουσιασμένες γιατί θα σας πούμε για το brand Riversong, το οποίο σήμερα κιόλας κληρώνουμε το δώρο μας! Κληρώνουμε, παιδιά, σήμερα το ρολόι που φοράει η Βιργινία, θα πούμε λεπτομέρειες σε λίγο, και τα Air Mini Pro. Θέλω λίγο να μου μείνετε συντονισμένοι, αλλά πρώτα θα σας πούμε μερικά πράγματα για το Riversong brand. Πάμε να τα πούμε. Γιατί είναι ένα brand έξυπνων συσκευών με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. Στην Ελλάδα το brand Riversong το διαχειρίζεται αποκλειστικά η GlobalSat και φυσικά διαθέτει κορυφαία brand στο πορτφόλιό της. Η γκάμα λοιπόν του Riversong αποτελείται από value for money gadgets όπως wearables, ασύρματα ακουστικά και power banks. Το brand επικεντρώνεται στην ευκολία στη χρήση, στην υψηλή ποιότητα, στη χαμηλή τιμή καθώς και στην έξυπνη σχεδίαση. Χαμός σας λέω. Λοιπόν, θα πούμε τώρα μερικές πληροφορίες για το Riversong Motive 8 Ultra που φοράει τώρα η Βιργινία. Θα το δείχνει η Βιργινία και εγώ θα σας μιλάω και θα σας πω ότι έχει Bluetooth calling, HD οθόνη με μεγαλύτερα icons, μέτρηση καρδιακών παλμών, αλλά και του επίπεδου στρες και του οξυγόνου, εγώ το χρειάζομαι αυτό, περισσότερα από 100 sports modes και το πιο σημαντικό από όλα, διάρκεια ζωής 5 με 7 ημέρες για τυπική χρήση. Παιδιά, αυτό χρειαζόμαστε σίγουρα. Και να μιλήσουμε και λίγο για τα Air Mini Pro. Να μιλήσουμε και για τα Air Mini Pro. Μπορείς να τα δείξεις. Καθώς τα νέα Riversong Air Mini Pro είναι διαθέσιμα σε 5 χρώματα για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Με τη Fast Charge λειτουργία φορτίζεις 5 λεπτά και απολαμβάνεις 120 λεπτά χρήσης. Ποιοτικό Environment Cancellation, αυτόματη σύνδεση με το άνοιγμα και διαβροχοποίηση σε νερό, υδρότα και σκόνη. Χαμός, ειδικά για τους αθλητές είναι ότι καλύτερο χρειαζόμαστε. Τρέχει και διαγωνισμός. Σήμερα κληρώνουμε. Τρέχει και τρέξτε κι εσείς επειδή κληρώνουμε σήμερα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα τα οποία βλέπετε στην οθόνη σας, να μπείτε στο Mad κάτω παύλα TV στο Instagram και να δηλώσετε συμμετοχή και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει αυτά τα υπέροχα δώρα. Και πάμε στα wellness tips από την Αθηνά Κλήμη.
Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Δεν θα μαγειρέψουμε. Θα σου μιλήσω για κάτι άλλο. Γιατί έχει βαρεθεί ο κόσμος να μιλάω για τη μαγειρική μου. Καταλαβαίνετε. Έχει φοβηθεί κιόλας και το μάτι μας. Δεν μου περνάει. Λοιπόν, πάμε σήμερα να δούμε τα ωφέλη του ροδιού. Είναι και η εποχή του. Είναι και η εποχή του. Έρχεται και Χριστούγεννα. Πρέπει να σπάμε σήμερα ρόδο, το ξέρετε. Για πες. Θα σπάσω εδώ στο στούντιο. Και μ' αρέσει πολύ. Θέλω να μου πεις τα ωφέλη του. Λοιπόν, το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, ε, φιλικό οξύ. Έχω και έλλειψη στο φιλικό οξύ. Εγώ έχω έλλειψη στο σίδηρο που θα πει στην πορεία. Σίδηρο, κάλιο, ασβέστιο και φυτικέ ίνε. Κοινό τα κάνει όλα και συμφέρει. Μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση, συγγνώμη. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και το πεπτικό σύστημα. Και η βιταμίνη C στο ρόδι έχει αντιφλεγμονώδει ιδιότητε. Και τώρα θέλω να ακούσουμε Έλλη με Φεϊό, δεν είσαι έτοιμη γι' αυτό. Sorry for party rocking. Φύγαμε. Επιστρέψαμε και δεν υποδεχόμαστε ακόμα την καλεσμένη, γιατί θέλω πρώτα να μιλήσουμε για το αγαπημένο μου brand, το brand Riversong που έχουμε εδώ πέρα, το φοράμε, το αγαπάμε και το στηρίζουμε. Χατήρι, δεν σου χαλάω, οπότε γιατί και εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη Riversong, που την ευχαριστούμε κιόλας πάρα πολύ που είναι μαζί μας, δείχνουμε και τα προϊόντα της αυτή τη στιγμή. Να σας πω μερικά πραγματάκια για το Riversong brand, γιατί μιλάμε για ένα brand που περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες και εννοείται ότι στην Ελλάδα το brand Riversong το διαχειρίζεται αποκλειστικά η GlobalSat. Αυτό που αξίζει να πούμε κιόλας είναι ότι η GlobalSat έχει κορυφαία brand στο προφόλιό της. Η γάμα λοιπόν του Riversong αποτελείται από value for money gadgets όπως wearables, ασύρματα ακουστικά και power banks. Το brand επικεντρώνεται στην υψηλή ποιότητα, τη χαμηλή τιμή, την ευκολία στη χρήση καθώς και στην έξυπνη σχεδίαση. Βιργινία μου, τώρα θέλω όσο δείχνω εγώ. Βιργινία μου. Βιργινία. Θέλω όσο δείχνω εγώ το δικό μου ρολόι, το Riversong Motive 7S, να λες μερικές από τις λειτουργίες του, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το έχω ενεργοποιήσει εδώ πέρα και δείχνω ήδη μερικά πράγματα. Λοιπόν, δυνατότητα απάντησης κλήσεων χωρίς τη χρήση του smartphone σου. AI Voice Assistant, μέτρηση καρδιακών παλμών, μεγάλος αριθμός sports modes, GPS, μεγάλος αριθμός διαφορετικών watch faces και περιστρεφόμενη κορώνα. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 7 ημέρες για τυπική χρήση. Γίνεται γενικά, παιδιά, ένας χαμός με τα συγκεκριμένα ρολόγια και θέλω σε αυτό το σημείο, θέλεις να τα δείξεις εσύ, τέλεια. Να μιλήσουμε και λίγο για το Air Mini Pro. Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε και τα σορτή ακουστικά, όχι. Η Βιργίνη σας δείχνει τώρα το μαύρο. Είναι διαθέσιμα σε 5 χρώματα. Η Βιργίνη στο σπίτι έχει το άσπρο, οπότε το μαύρο θα το κρατήσω εγώ μάλλον. Μιλάμε για Air Mini Pro, το οποίο διαθέτει ποιοτικό Environment Cancellation, αυτόματη σύνδεση με το άνοιγμα και το πιο σημαντικό για μένα, αδιαβροχοποίηση σε νερό, υδρότα και σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τα φοράτε στην προπόνηση και πραγματικά να μην παθαίνουν τίποτα. Λοιπόν, να πούμε και για το giveaway. Να πούμε και για το giveaway πριν υποδεχτούμε την καλεσμένη. Θα δείτε τώρα στην οθόνη σας τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να μπείτε κι εσείς στο διαγωνισμό και ένας τυχερός θα κερδίσει αυτά τα υπέροχα δώρα. Σήμερα κληρώνουμε. Σήμερα κληρώνουμε. Και οπότε θα μπείτε. Θα κερδίσετε το ρολόι σου κιόλας συγκεκριμένα. Θα κερδίσετε το ρολόι μου, θα κερδίσετε και τα ακουστικά και μπείτε στο Μάτι κατά Παύλα TV προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή αυτή τη στιγμή γιατί ο χρόνος περνάει. Και πάμε να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Έχουμε μία διατροφολόγο σήμερα εδώ στο πλατό μας. Να υποδεχτούμε λοιπόν την Δέσποινα Παπαδοπούλου. Γεια σας, κορίτσια μου. Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς ήρθες στο φίλο. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εσείς το ίδιο, τι να πω τώρα, κορμιά. Μπορείς να καθίσεις. Πολύ. Τι κάνεις, πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε με τη δουλειά? Είμαι πολύ καλά, είμαι στα φουλ. Καθώς έχουν γυρίσει, αντιλαμβάνεστε, από τις διακοπές, οπότε πρέπει να σώσουμε λίγο τα σπασμένα κορίτσια. Και εντάξει, έχουν ξεκινήσει δυναμικά οι διαιτώμενοι. Όλα καλά. Πολύ όμορφα. Τέλεια. Και πολύ σύντομα πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, οπότε θα έχουμε, ακριβώς, θα έχουμε και ακόμα περισσότερες απαιτήσεις. Κάνουμε μία εισαγωγή για να συνεχίσουμε μετά έτσι λίγο τις κρεπάλες. Σίγουρα. Ειδικά το πριν το Χριστούγεννα και το μετά είναι το καλύτερο. Αλλά θα πάρουμε λίγο, δεν σπινάμε τα πράγματα από την αρχή. Να μας πεις λίγο πρώτον πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και πόσο σε εξέφραζε πάντα το healthy lifestyle, ήταν πάντα κάτι που είχε στη ζωή σου. Θα σου πω ότι σαν παιδί δεν ήμουν το κλασικό παιδί που θα είναι γραμμένο σε δραστηριότητες, θα κάνει πραγματάκια. Όμως εκεί μεταξύ γυμνάσιο-λύκειο, που λες τώρα
πού πάμε, τι κάνουμε, τι πρέπει να ακολουθήσω στη ζωή μου, ήρθε ένας οδηγός στα χέρια μου που έγραφε για το κομμάτι της διαιτολογίας και πού μπορεί να απευθυνθεί στο μετέπειτα, έτσι. Οπότε, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που βαριέται ιδιαίτερα εύκολα, είδα ότι η κλάδη ήταν αμέτρητη που μπορούσα να απευθυνθώ. Ξεκίνησα και μπορώ να σου πω ότι στην πορεία με μάγεψα και μπορώ να σου πω ότι είμαι γι' αυτό φτιαγμένη. Δεδομένου ότι πάρα πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει πολλές διατροφικές διαταραχές, πόσο σημαντικό θα έλεγες ότι είναι να συμβουλευόμαστε έναν ειδικό για τη διατροφή μας? Θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που σχετίζεται και με το δικό μου κομμάτι. Όταν μιλάμε για διατροφικές διαταραχές, απευθυνόμαστε και σε ψυχολόγο. Καθώς είναι μια διαταραχή η οποία ξεκινάει από κάπου αλλού. Άρα, στη συνεργασία με τον ψυχολόγο έρχεται και ο διαιτολόγος και δίνουμε έτσι μια πολύ σωστή κατεύθυνση γύρω από το κομμάτι της διατροφής. Δηλαδή, σε παίρνουμε από το χέρι, σε δουλεύουμε και σε μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζεις το κομμάτι της διατροφής στη ζωή σου. Να είσαι μέσα σε αυτό ουσιαστικά και όχι να δρουν από πίσω οι διαταραχές σου. Ωραία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κιόλας που μας λες, γιατί στις μέρες μας είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Η διατροφή κιόλας βασίζεται στη ζωή μας. Εμένα, ας πούμε, που χάνω αυτό, μου είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια. Ήταν ο πυλώνας. Mm-hmm. Μιας και είπες για τις οδηγίες, ρε παιδί μου, που δίνουν τη διατροφολόγη. Ένας άνθρωπος που επισκέπτεται έναν διατροφολόγο και ακολουθεί τις οδηγίες του κατά γράμμα, μετά από πόσο καιρό όντως μπορεί να δει αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, περιμένει ο καθένας. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Είναι η ερώτηση που έρχεται και μου την κάνει κατευθείαν ο διαιτώμενος. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα για να το καταλάβουμε όλοι. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το background του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι διαφορετικά θα μεταβολήσει μια γυναίκα που έχει περάσει παχυσαρκία ή κάποια νόσο σε σχέση με έναν αθλητή. Άρα, όσο καλύτερο είναι το background του διαιτώμενου, τόσο καλύτερο και το αποτέλεσμα. Οι συστάσεις λένε 4 με 4,5 κιλά λίπους το μήνα, εφόσον συνεργάζεται και ο διαιτώμενος, έτσι. Είναι το κύριο αυτό. Αλλά έχει να κάνει και με το background του διαιτώμενου. Δηλαδή, τι έχει περάσει, τι μεταβολισμό έχει, τι πρέπει να δουλέψουμε, ούτως ώστε ακόμα και αν δεν χάνει γρήγορα, να τον ρυθμίσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, να τον ρυθμίσουμε να μεταβολίζει γρήγορα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είπες ότι εντάξει, αν κάποιος έχει διατροφικές διαταραχές, πρέπει να συμβουλευτεί και ψυχολόγο. Μίλησες για αθλητές. Μιλήσαμε για εξειδικευμένες κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχει μια διατροφή την οποία ακολουθεί από μόνος του και πιστεύει ότι δουλεύει. Θεωρείς ότι πρέπει να επισκεφθεί έναν διατροφολόγο, παύλα, διαιτολόγο, προκειμένου να ρυθμίσει κάποια πράγματα? Θα σου πω, θεωρώ από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι και το τέλος της ζωής μας ότι πρέπει να έχουμε μια καθοδήγηση. Όχι συστηματική, σίγουρα μια καλή εκπαίδευση από έναν ειδικό. Για παράδειγμα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, δεν έχω θέμα με το βάρος μου. Ωστόσο όμως, πρέπει να ξέρω κάποιες συμβουλές, κάποιους συνδυασμούς, κάποια πράγματα στο κομμάτι της καθημερινότητάς μου που πρέπει να τα διαχειρίζομαι με αποτέλεσμα να βγάζω σωστά την ημέρα μου, να μην έχω ελλείψεις, να μην εντείνω κάποιες κληρονομικές προδιαθέσεις που μπορεί να υπάρχουν. Οπότε ναι, το κρίνω απαραίτητο. Έστω συμβουλευτικά, ναι, γιατί όχι. Τέλεια. Πατάμε μια άνω τελεία και πηγαίνουμε σε ένα break και επιστρέφουμε με πολλές ακόμα ερωτήσεις εδώ πέρα με τη Δέσποινά μας. Πάμε να ακούσουμε Don't Call Me Up. Έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα στο Fit Me Up, έχουμε και καλεσμένοι. Να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, Βιργινία. Να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, γιατί έχουμε τη Δέσποινα εδώ πέρα που είναι διατροφολόγος, διαιτολόγος, οπότε θέλουμε να της κάνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και επειδή εμείς εδώ πέρα υποδεχόμαστε πολλούς αθλητές, αλλά επειδή είμαστε και αθλήτριες και ίδιες, θα θέλαμε λίγο να μας πεις εάν η διατροφή ενός αθλητή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόδοσή του. Τεράστια. Εσείς το ξέρετε, χαμογελάτε, το ξέρετε καλύτερα. Αλλά θα σας πω ότι χωρίς καλή βάση δεν θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι τυχαίο το ότι οι αθλητές ακολουθούν πιστά ένα πρόγραμμα διατροφής και εννοείται ανάλογα το άθλημα κιόλας, κορίτσια, έτσι. Άλλη διατροφή ακολουθεί ένας μαραθωνοδρόμος, άλλη ένας τυβίστας, έτσι. Οπότε ναι, η διατροφή μπορεί να σου απογειώσει την αθλητική απόδοση, μπορεί και να την καταστρέψει. Ερώτηση κρίσεως, ειδικά για εμάς που είμαστε και λίγο λιχούδιδες πριν από την προπόνηση. Όλοι. Πριν από την προπόνηση, ποιες είναι οι τροφές που θα πρέπει να αποφεύγουμε 100%? Κοίτα να δεις, όταν πας προπόνηση αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να έχεις ένα ελαφρύ στομάχι, έτσι. Άρα, αποφεύγουμε ό,τι δύσπεπτο και ό,τι μπορεί να μας δημιουργήσει παλινδρόμηση. Τι μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι τα πολλά υγρά.
σίγουρα. Μπορεί να είναι λιπαρές τροφές ή να είναι η ζάχαρη. Η ζάχαρη γενικότερα δεν χρησιμοποιείται πάντα σωστά στο κομμάτι της προπόνησης. Καρικεύματα ή αλκοολούχα ποτά. Αυτά είναι τα πιο σώσ. Σίγουρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με ένα στομάχι βαρύ για προπόνηση. Πρέπει να είμαστε, να έχουμε τη δύναμη και να είναι ελαφρύ το στομάχι μας, με λίγα λόγια. Αυτό. Λοιπόν, εγώ επειδή αφενός έχω μια πολύ απαιτητική καθημερινότητα, αλλά αφετέρου επειδή μας βλέπει πάρα πολύ κόσμος και ξέρω ότι μας βλέπει πάρα πολύ κόσμος από τις δουλειές του, θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχουν κάποια είδη τροφών που μπορούν έτσι να τονώσουν ένα άτομο που έχει μια τέτοια καθημερινότητα. Κορίτσια, υπάρχουν πληθώρα τροφών τα οποία μπορεί να απογειώσουν την απόδοσή σου ακόμα και αν είναι τύπου μικρά σνακ. Γιατί αντιλαμβάνεσαι τώρα, τρέχεις όλη μέρα, δεν μπορείς να κουβαλάς και όλο το ψυγείο μαζί σου, άρα θέλεις κάτι εύκολο να υπάρχει. Προφανώς και υπάρχουν, αν θες να σου φέρω παραδείγματα, είναι τροφές, τα λεγόμενα superfoods, τα οποία... Αβοκάντο και τα λοιπά. Όχι, δεν είμαι φαν του αβοκάντο, να ξέρεις. Όχι, είμαι λίγο τοπικίστρια. Θέλω το λαδάκι, το ελληνικό. Αλλά θα σου πω ότι τύπου cranberry, τύπου του ελαιόλαδο, που μας τονώνει τόσο όσο βέβαια, έτσι, γιατί και η υπερβολή έτσι δεν βοηθάει σε τίποτα. Τύπου χουρμάδες, τύπου τρόφιμα φρούτα και λαχανικά που έχουν φλαβονοειδή, καροτένια, καρότο, μπρόκολο. Αλλά σαν σνακ, επειδή είμαστε όλοι στην τσίτα, σίγουρα θα έλεγα φρούτα και λαχανικά. Τέλεια. Ναι. Τα μελλοντικά σου σχέδια. Τα μελλοντικά μου σχέδια, πω, δεν με έχει ρωτήσει νομίζω κανένας κάτι τέτοιο. Ως προς το κομμάτι λοιπόν της διατροφής, θα σου έλεγα ότι θέλω να συνεχίσω στο υπέροχο γραφείο μου. Το Despina's Healthy Tips, το οποίο έτσι βοηθάμε αρκετό κόσμο. Δεν έχω κάτι στα σχαριά καινούριο, να σου πω. Είμαστε εκεί και βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο να διαμορφώσει έτσι ποιοτικά το κομμάτι της διατροφής του. Τέλειο. Θα σηκωθούμε. Mm-hmm. Αυτό ήταν για σήμερα, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ, κορίτσια μου. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας και που μοιράστηκες όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς, αλλά και εμείς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αυτό λοιπόν ήταν το Fit Me Up by Riversong. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε. Φιλάκια πολλά.